Μαθαίνουμε τον λόγο του Θεού. Αποκάλυψη 4. Ποτέ μας, μα ποτέ μας, δεν πρόκειται να ξαναμελετήσουμε το βιβλίο της Αποκάλυψης με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια γνώση. Γιατί στην Αποστολική Εκκλησία του Ιησού Χριστού μαθαίνουμε, εκπαιδευόμαστε τον Άγιο Λόγο του Θεού, τις Τετάρτες με το βιβλικό σχολείο, τις Κυριακές με το κατηχητικό σχολείο, το Κυριακό σχολείο για τα παιδιά. Μαθαίνουμε να προσευχόμαστε στην ομάδα προσευχής και την ώρα της προσευχής, της συλλογικής. Μαθαίνουμε τον Λόγο του Θεού με σειρά. Μαθαίνουμε τον Λόγο του Θεού και το χρήσμα του Θεού κινείται κάθε Κυριακή. Επίσης για ένα μήνυμα από τον Άγιο Θεό και είμαστε πρόθυμοι να μπούμε και στα βάθη του Θεού σε εκπαίδευση στη διακόνοια και σε ό,τι μας δοθεί ευκαιρία μπροστά μας. Να το αποφεληθούμε για τη δόξα του Κύριου. Μελετούμε από τον Άγιο Λόγο του Θεού, από το αρχαίο κείμενο Textus Receptus, κείμενων παραδεδεγμένων του Scrivener. Αποκάλυψη 4.1. Μετά τα αυτά είδων και είδου θύρανε αιωγμένη εν το ουρανό και φωνή η πρώτη. Η νίκουσα ο σάλπιγκος λαλούσης μετε μου. Λέγουσα να βαώδε και δείξουσια διηγενέστε μετά τα αυτά. Δόξα στον Άγιον Θεό για το μετά τα αυτά. Η ζωή δεν τελειώνει εδώ. Μια μέρα θα ακούσουμε μετά τα αυτά. Ποια τα αυτά. Εδώ μπαίνουμε μέσα στην αρπαγή. Η αρπαγή μας βάζει μέσα στον ουρανό. Αδελφοί, αδελφοί, σήμερα είμαστε πιο κοντά στην αρπαγή από την περασμένη φορά που σας είδα. Και με είδατε. Είμαστε πιο κοντά. Να χαίρεστε εν Κυρίω. Αλληλούια. Αλληλούια. Δόξα στον Άγιο Θεό. Μην ανησυχείτε για το μέλλον. Ο Κύριος είναι το μέλλον μας. Αλληλούια. Μετά τα αυτά. Ποια μετά τα αυτά. Ο έχονότα ακούειν ακουέτο τι λέει το πνεύμα προς τας εκκλησίας. Έτσι λέει το τελευταίο εδάφιο στο κεφάλαιο 3. Μόνο ο όφης δεν έχει αυτιά. Δεν έχει διάθεση να ακούει. Και οι ακόλουθοι του επίσης. Αλλά εμείς τα παιδιά του Θεού λέμε λάλησον Κύριε διότι ο δούλος σου ακούει. Όπως το Σαμουήλ. Εξού και το όνομα του. Ελ Σάμιο, ο Κύριος ακούει. Ακούει την προσευχή μας. Ακούει αυτή την ώρα. Ψαλμός 19, διαβάστε τον από την αρχή. Δεν υπάρχει λόγος που να ομιλείτε την ημέρα ή την νύχτα και να μην καταγράφετε και να μην διατυμπανίζετε στο σύμπαν ολόκληρο. Αυτά που λέμε εδώ έχουν τη δύναμη να περάσουμε από το Milky Way Galaxy. Θυμάστε που είπαμε για το φυσικό σώμα και το πνευματικό σώμα. Αμήν. Τι έχουμε σήμερα. Φυσικό σώμα. Δεν πάει και τόσο καλά, αλλά έχουμε φυσικό σώμα. Αμήν. Αλλά δεν μπορεί να περάσει ούτε μέσα από τους στίχους, ούτε μέσα από το ταβάνι. Πώς ξέρετε την ημέρα της αρπαγής, αυτό το ταβάνι δεν θα είναι πρόβλημα. Αμήν. Γιατί. Γιατί θα ενδυθούμε το... Έχουμε δύο ειδών σώματα. Το πνευματικό σώμα, το άφθαρτο σώμα, μεν. Υπάρχει σώμα χωικών και υπάρχει σώμα ουράνιων. Υπάρχει σώμα φυσικό και υπάρχει σώμα πνευματικό. Το ουράνιο σώμα, το πνευματικό σώμα, θα είναι ακριβώς όπως του Κυρίου Ιησού. Εντάξει. Άρα αυτή τα ράτσα από μπετόν δεν θα είναι πρόβλημα. Και αν είμαι σε πολυκατοικία 40 ορόφων, καμία ταράτσα κανενός ορόφου δεν είναι πρόβλημα. Αλλιώς αδελφοί, καθώς ας πούμε φεύγαμε 500 εκατομμύρια, ένα δισεκατομμύριο, πάρτε όσους θέλετε, μπόλικους. Και να πηγαίναμε με την αρπαγή. Οι μετεωρίτες θα έριχναν τους μισούς κάτω. Δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε. Πώς ξέρετε ότι όταν είμαστε στα χέρια του και μας δώσει το σώμα του, θυμάστε υπάρχει μέσα μας ένα σπέρμα. Ποιο είναι αυτό το σπέρμα? Του πατέρα. Δεν αναγεννήθητε εκ
εξαρτού σπέρματος, αλλά αναγεννήθητε εξ αφθάρτου, δια του Λόγου του Θεού, του ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα. 1 Πέτρου 1:23. Αμέν. Υπάρχει σπέρμα μέσα μας, το οποίο θα μας δώσει αυτόν το ουράνιο, το πνευματικό σώμα. Πόσοι το πιστεύετε? Έχουμε δύο αδερφές που θα γεννήσουν σύντομα. Αμέν. Και το πιστεύουν ότι θα γεννήσουν, γιατί υπάρχει κάτι μέσα τους. Θυμάστε που μιλήσαμε για τη λέξη έγκυος με κάπα και έγκυος με δύο γάμα, έγκυος. Το Άγιος και Άγιος. Έγκυος και οφορεί, υπάρχει κάτι μέσα σε αυτή την γυναίκα, αδελφή. Και έγκυος με γάμα γάμα, υπάρχει κάτι μέσα μου. Χαλελούια, είμαι παιδί του Θεού, υπάρχει κάτι μέσα μου. Το γνωρίζω, δεν είναι κάποιος από έξω. Μέσα μου ζει ο Κύριος. Υπάρχει σπέρμα ήδη μέσα μου, το οποίο θα μου δώσει αυτό το άφθαρτο σώμα. Είσαι αναγεννημένος? Υπάρχει σπέρμα Θεού μέσα σου για να σου δοθεί αυτό το σώμα που περιμένεις. Κύριε, πώς θα γίνει? Δύο ρώτησαν πώς θα γίνει και μάλιστα το ρώτησαν ακριβώς με τα ίδια λόγια. Ποιοι ήτανε? Η Μαριάμ και ο Ζαχαρίας. Και οι δύο ρώτησαν το ίδιο πράγμα. Ο Ζαχαρίας έμεινε μουγκός μέχρι να πει Ιωάννης είναι το όνομα του. Η Μαρία με κάνει την ίδια ερώτηση. Ο Θεός της εξήγησε και την ευλόγησε. Ποια η διαφορά? Το συμπέρασμα είναι, μπορώ να έχω απορία, αλλά η απορία δεν πρέπει να συνοδεύεται από αμφιβολία. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπα και θα το γράψω κάτω. Λέω ξανά, επιτρέπεται να έχουμε απορία, αλλά δεν επιτρέπεται την απορία μας να τη συνοδεύει αμφιβολία. Κύριε, πώς θα γίνει τούτο? Η γυναίκα μου είναι προβεβική στην ηλικία. Η Μαριάμ λέει, άντρα δεν γνωρίζω. Όλοι ξέρουν ότι χρειάζεται σπέρμα Θεού. Αμέν. Και οι δύο έκαναν την ίδια ερώτηση. Ο Ζαχαρίας τιμωρήθηκε, η Μαριάμ επιβραβεύτηκε. Γιατί? Γιατί τι είπε η Μαριάμ? Γέννη το Κύριε κατά το θέλημά σου. Δεν το χωράει ο νους μου, αλλά ό,τι θέλεις να κάνεις, ξεπέρασε το νου μου, ξεπέρασε τη δύναμη μου, την προσπάθεια μου και κάνε ό,τι θέλεις. Πώς καταλαβαίνετε ότι μπορούμε να ζήσουμε μια ζωή με πολλές απορίες ακόμη, αλλά με απόλυτη πίστη? Αμήν. Ότι αυτός που είπε έχει τη δύναμη και να το κάνει. 1 Θεσσαλονικής 5:24, πιστός ο υποσχεθείς, ώστες και θέλει εκτελέσει. Φιλιππίσιους 1:6, βέβαιος ον εις αυτόν τούτον, ότι αυτός που άρχισε μέσα μου καλόν έργον θέλει επιτελέσει μέχρι τις, θα το επιτελέσει μέχρι τις μέρες του Χριστού. Και β. Τιμωθέου 1:12, εξεύρω εις την επίστευσα και είμαι πεπισμένος ότι δύναται να κρατήσει την παραθήκη μου, λέει το αρχαίο, και την παρακαταθήκη μου, λέει στην νεοελληνική, μέχρι τέλους. Και μελέτησε τη λέξη παρακαταθήκη ή παραθήκη, και δεν είναι μόνο αυτό που εγώ το εμπιστεύτηκα, είναι και αυτό που αυτός μου εμπιστεύτηκε. Ό,τι του εμπιστεύτηκα και ό,τι μου εμπιστεύτηκε θα γίνει. Γονατίζω μπροστά στο Άγιον Θεό με το λόγο του πάνω από την ζωή μου
Και λέω χι δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύος, αλλά δια του πνεύματος σου Κύριε. Κάνε ό,τι είναι να κάνεις. Και το επόμενο εδάφιο στο Ζαχαρία είναι αυτό που λέει «And he will put the capstone». Και θέλει βάλει το τελευταίο, τον τελευταίο λίθο πάνω στο οικοδόμημα. Θα χτιστεί το οικοδόμημα. Το έργο του Θεού θα γίνει. Όχι δια δύναμος, ούτε δια ισχύος, αλλά δια του Πνεύματος του. Σήμερα θα επιτρέψουμε στον Κύριο και θα έχουμε το πνεύμα της Μαριάμ και θα πούμε Κύριε παρόλο που δεν καταλαβαίνω, αλλά είμαι ανοιχτός, είμαι ανοιχτή στο τι θέλεις να κάνεις. Δεν το χωράει ο νους μου, αλλά μη ρωτάς τον νόμο. Κάνε ό,τι θέλεις να κάνεις. Σε πιστεύω Κύριε. Πώς πιστεύετε στην Ορφανική της Εκκλησίας? Σήμερα έτσι, χτες πιστεύατε ή το ξεχάσατε, αύριο? Αμήν έρχου, Κύριε Ιησού μου. Αμήν έρχου, Κύριε Ιησού μου. Αμήν έρχου, Κύριε Ιησού μου. Και το πνεύμα και η νύμφη φυλάγου συνελθέ. Και πάσο διψών, λέει, ελθέ. Και λέει ο Κύριος Ιησούς, έρχομαι ταχαίως. Το πιστεύετε? Είμαστε πιο κοντά. Μετά ταύτα είδον, θέλω να ακούσω τον Θεό. Θέλω να δώσω ακρόαση το τι είπε ο Κύριος Ιησούς στις εκκλησίες. Δεν ξαναβλέπω την εκκλησία κάτω στη γη. Αρπάχθηκε είναι μπροστά στο θρόνο του Πατέρα. Και βλέπουμε τέσσερις απεικονίσεις στο τέταρτο κεφάλαιο. Το είπαμε, την τριαδικότητα. Ένα. Τους 24 πρεσβύτερους, δύο, έχουμε δει την Ιάλινη θάλασσα, το τρία και τα τέσσερα ζώα, τέσσερις διαφορετικές εικόνες στο τέταρτο κεφάλαιο, το θυμάστε αυτό, τέσσερις απεικονίσεις, ουράνιες απεικονίσεις, μόλις αρπαχθούμε. Okay. Τα παραμερίζουμε όλα και το πιο ενδιαφέρον από όλα είναι ο ίδιος ο Κύριος. Με τα ταύτα, που σημαίνει μετά από την αρπαγή, ειδώ θύρα, η εκκλησία είναι μπροστά στον ουρανό. Η θύρα είναι ο Κύριος Ιησούς, η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κανένας δεν υπάγει στον Πατέρα και να το. Αυτό που είπε, κανένας δεν υπάγει στον Πατέρα, να το εδώ. Μας βάζει μπροστά στον Πατέρα. Είναι ογμένο το ουρανό και φωνή πρώτη νίκουσα ο σάλπιγκος λαλούσης με τεμού. Πώς μοιάζει η φωνή του Θεού σαν σάλπιγκα. Ανάβαω δε και δείξου σε αδίοι γενέστε μετά τα αυτά. Και φθέωσε γενόμενο εν πνεύματι και δύο θρόνος εκεί ήταν το ουρανό και επί του θρόνου καθήμενος και ο καθήμενος είναι ο μη οράση λίθο γιάσπιδι και σαρδίνο και ήρης κυκλώθεν του θρόνου μη οράση μαραγδίνο. Οκ. Είδαμε τον Πατέραν Θεό στον θρόνο του. Η πρώτη εικόνα που βλέπουμε στον ουρανό, θα αναλύσουμε την πρώτη εικόνα, την αναλύουμε. Αλλά θέλω, έχουμε καινούργιες αποκαλύψεις, εντάξει. Βλέπουμε τον Θεό. Πού είναι ο Πατέρας? Στον θρόνο του. Πιστεύουμε σε έναν Θεό. Πόσους Θεούς θα δούμε? Έναν Θεό. Σε τι πιστεύουμε είναι ο ένας Θεός? Είναι τρία διαφορετικά πρόσωπα. Όχι ένα πρόσωπο, σε τρεις εκφράσεις, χαρακτηρισμούς, οι λειτουργίες, αλλά ένας Θεός με τρία πρόσωπα, σε τρία διαφορετικά, πέστε το, διαφορετικά πρόσωπα. Ο Πατέρας δεν είναι ο Υιός. Ο Υιός δεν είναι το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι ούτε ο Υιός ούτε ο Πατέρας. Και ο Πατέρας δεν είναι ούτε ο Υιός ούτε το Πνεύμα το Άγιο. Πιστεύουμε σε ένα Θεό, σε τριαδικότητα. Τριαδικότητα σε ενότητα. Δίχως να συχίζουμε τα πρόσωπα, γιατί δεν είναι ήδη, αλλά ούτε και να διαιρούμε την ουσία. Ο Πατέρας Θεός
και ο Υιός Θεός και το Πνεύμα το Άγιον Θεός. Καταλάβες? Εγώ δεν κατάλαβα. Αλλά λέω ότι είπε η Μαριά, είσαι όποιος είσαι. Είσαι αυτός που είσαι. Κύριε, ποιος να τους πω τι με έστειλε? Εγώ. Τελείωσε. Δηλαδή, να πάω να τους πω ότι ο εγώ με έστειλε. Αυτή είναι η εξήγηση. Ναι, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Τον Κύριο χρειαζόμαστε, κανέναν άλλο. Καταλαβαίνουμε την τριαδικότητα? Όχι. Πιστεύουμε την τριαδικότητα? Ναι. Γιατί? Γιατί ο Κύριος, όταν μιλάς για τον Θεό, τι μάθαμε στο περασμένο μάθημα, όταν μιλάς για την τριαδικότητα ιδιαίτερα, και αυτό είναι καθαρή θεολογία, εντάξει, είναι ερμηνευτική, είναι εσχατολογία, και αυτό που κάνουμε είναι καθαρή θεολογία. Λοιπόν, όταν μιλάς ειδικά για τη θεολογία, τη μελέτη της φύσης του Θεού, όταν μιλάς για την τριαδικότητα, την Αγία Τριάδα, μην χρησιμοποιάς, είπαμε, τη φαντασία σου, να χρησιμοποιάς μόνο τον Λόγο του Θεού. Αμήν. Γιατί η φαντασία μου θα με πάρει στους πίνακες του, πώς το λέμε, Μάικλ Άντζελο, στις αγιογραφίες των Ορθοδόξων και στα αγάλματα των καθολικών. Ή στις απεικονίσεις του New Age Movement ή στις ματόπετρες που βάζανε πάνω μου όταν ήμουν μωρό. Ευτυχώς με φύλαξε ο Κύριος από αυτά όλα τα φυλαχτά κατάρες που βάζαν πάνω μας. Αλλά ο Κύριος μας φύλαξε. Αμήν. Και είπα με όλον τον σεβασμό, αλλά για να σας δείξω, ο Θεός δεν είναι ένα μεγάλο the all seeing eye, αυτό είναι μασονισμός. Το ξέρετε? He is not the great architect, όπως λένε the great architect of the universe, G-O-U-T, κάπως αρβάζουν ορισμένα αρχικά και λένε για τον μεγάλο αρχιτέκτονα, το μεγάλο μάτι. Ο Θεός είναι πρόσωπο. Θέλω να το μεταδώσω αυτό. Θέλω να χρησιμοποιήσω ανθρωπομορφική γλώσσα και ιδιωματισμούς και επίσης, ακούστε κάτι, ναι μεν χρησιμοποιούμε ανθρωπομορφική γλώσσα και ιδιωματισμούς για να εξηγήσουμε για τον Θεό. Παραδείγματος χάρη, χρησιμοποιούμε και άλλους όρους για τον Θεό για να καταλάβουμε άλλες ιδιότητες. Αλλά ο Θεός δεν είναι, και μας το λέει ότι δεν είναι, αποκλείεται να είναι ο Θεός μια πόρτα. Ο Κύριος Ιησούς δεν είναι μια πόρτα φυσική, αλλά είναι η είσοδος, είναι η θύρα διαμέσου της οποίας πας στον ουρανό. Ο Ιησούς δεν είναι αμπέλι φυσικό, αλλά είναι η άμπελος, δηλαδή σε αυτόν που πρέπει να μπεις από κάτω για να προστατευτείς και να λάβεις όλο το nutrition που χρειάζεσαι. Στον Ψαλμό 91 και μας λέει «Και υπό τα στέργας αυτού θέλω είστε ασφαλείς». Έχει ο Θεός φτερά? Δεν έχει ο Θεός φτερά. Βλέπετε, χρησιμοποιούμε διάφορους χαρακτηρισμούς ανθρωπομορφικούς ή της φύσης ή όλων των ζωντανών πουλιών, ιχθύων κλπ. Θα δούμε διάφορα πράγματα. Αλλά ο ανθρωπομορφισμός είναι και κυριολεκτικός. Για ποιο σκοπό? Διότι ο ανθρωπομορφισμός είναι θεομορφισμός. Θα του μοιάζουμε, ενώ όταν τον δούμε. Γιατί? Γιατί αυτός ο Άγιος Θεός, γιατί αυτός ο Άγιος Θεός διάλεξε να μας κάνει κατ' εικόναν και καθομοίωσήν του. Εντάξει. Και θέλω να εξηγήσω το Γένεσης 1, 26-27. Κατ' εικόναν και καθομοίωση σημαίνει
όχι μόνο στο πνεύμα μας, εντάξει, λέει πουθενά ότι μας έκανε κατοικώνα και καθομοίωση εκτός από το σώμα? Λέει πουθενά έτσι πράγμα? Όχι. Άρα κάτι μου λέει ότι όπως μας έκανε το μοιάζουμε. Περπατούσε μαζί με τον Αδάμ κατά το δειλινό, μέσα στον κήπο της Εδέμ. Ο Θεός έχει όντως χέρια, πόδια, μάτια, ανθρωπομορφικός. Ναι, γιατί ο ανθρωπομορφισμός είναι θεομορφισμός. Ο Θεός μας έκανε κάτι εικόνα και καθομοίωση του σε όλους τους τομείς. Πνεύμα, ψυχή και σώμα και κάτι άλλο. Ο λόγος που αλλάζω δεν είναι για να εντυπωσιάσω κανένα. Χρειάζεται να αλλάξω γιατί υδρώνω. Πρέπει να αλλάξω για να είμαι υγιής και να διατηρούμαι υγιής να σας κηρύττω το λόγο του Θεού. Ήρθα πάνω στο περασμένο μάθημα με άλλα ρόχα, άλλαξα ρόχα. Ο ίδιος άνθρωπος. Εάν έβγαινα από το σώμα μου αυτή την ώρα και έφευγα και ήμουν εδώ δίπλα, θα ήμουν ακριβώς το ίδιο σχήμα και θα έβλεπες μόνο το σώμα εδώ. Το καταλαβαίνεις? Όταν βγεις από το σώμα σου, είναι σαν να βγαίνεις από έναν κοστούμι, από μια στολή, από μια στολή άστρων. Αυτή είναι ακριβώς σαν να βγαίνεις από μέσα. Αμέν, έτσι είναι ακριβώς. Λοιπόν, ο Θεός μας έκανε κατ' εικόνα και καθομοίωση του. Δεν μας λέει σε τι δεν μας έκανε κατ' εικόνα και καθομοίωση του. Άρα είναι σοφό να έρθω στο συμπέρασμα, ορθοτομώντας όλο τον λόγο του Θεού, ότι ο Θεός μας μοιάζει γιατί μας έκανε να του μοιάζουμε. Όταν μιλούμε για την τριαδικότητα, δεν χρησιμοποιούμε τη φαντασία μας, αλλά τον λόγο του Θεού. Αυτοί που χρησιμοποίησαν τη φαντασία τους, έδειξαν ένα μεγάλο μάτι, λένε αυτός είναι ο Θεός. Έκανε έναν γέροντα και λένε αυτός είναι ο Θεός Πατέρας. Έκανε έναν περιστέρι και λένε αυτό είναι το Πνεύμα του Άγιο. Το Πνεύμα του Άγιο δεν είναι περιστέρι. Το Πνεύμα του Άγιο είναι πρόσωπο. Έχει χέρια, έχει πόδια, μιλά, αισθάνεται, είναι Κύριος. Είναι Θεός. Σας είπα για τον άλλον κήρυκα που άκουσα τελευταία και θα ανάλυει αυτό που θα αναλύσουμε εμείς για το ουράνιο τόξο και λέει ότι ο Θεός είναι αυτό το ουράνιο τόξο, είναι αυτό το φως. Ο Θεός είναι κατοικών φως απρόσιτων. Ναι, ο ίδιος είναι η πηγή του φωτός, αλλά δεν σημαίνει απλά είναι ένα φως εθέριο που βρίσκεται εντελώς χωρίς σώμα. Και όταν ακούω αυτά τα πράγματα, ειλικρινά, μας παρασύρουν οι άνθρωποι και υποτίθενται μορφωμένοι, σου λένε ο Θεός είναι πνεύμα. Μα πώς με θέλεις να φαντάζομαι τον Θεό όταν μου απαγορεύεις να σκέφτομαι τον Θεό σαν εμένα? Αφού ο Κύριος μου είπε από την πρώτη σελίδα της γραφής ότι με έκανε σαν αυτό. Εσύ γιατί με βάζεις να σκέφτομαι τον Θεό σαν... Είναι πνεύμα ο Θεός, δεν έχει σώμα. Μα αφού η γραφή μου λέει ότι έχει πνευματικά σώματα. Δηλαδή, τα πνεύματα έχουν πνευματικά σώματα. Οι άνθρωποι έχουν χωικά σώματα, επίγεια σώματα. Άρα υπάρχει σώμα επουράνιο και υπάρχει σώμα επίγειο. Άρα υπάρχει σώμα φυσικό, υπάρχει σώμα πνευματικό. Ο Θεός είναι πνεύμα, πολύ ωραία. Έχει σώμα πνευματικό. Μη με συγχύζεις. Πώς να σκέφτομαι τον Θεό? Ή πώς να σκέφτομαι την ψυχή? Οι ψυχές αιωρούνται. Είμαστε σύννεφα? Όχι. Είμαστε συγκεκριμένοι. Θα σε ξέρω, θα με ξέρεις, θα είμαστε μαζί. Το πιστεύω με όλη μου την καρδιά και οι οικογένειες μαζί και οι εκκλησίες μαζί και θα με έχετε στο κεφάλι σας και θα σας έχω... Παρομοίως, μια τα αισθήματα, δόξα στον Κύριο. Εκεί θα υπάρχει ευλογία μεγάλη, αμήν. Αμήν. Θα κηρύττουμε τον Λόγο του Θεού. Μας μοιάζει ο Θεός. Αμήν. Γιατί? Γιατί αυτός μας έκανε να το μοιάσουμε. Μάθετε να απαντάτε.
Όταν μιλάς για την τριαδικότητα, δεν χρησιμοποιείς αυτές τις εκφράσεις που έδειξαν οι ζωγράφοι ή οι μασόνοι ή άλλες αιρέσεις. Χρησιμοποιείς το λόγο του Θεού. Για ποιο λόγο? Γιατί ο Άγιος ένας τριαδικός Θεός, η Αγία Τριάδα, είναι πέραν και πάνω από τη φαντασία σου και από ό,τι μπορείς να φανταστείς. Γιατί ο Λόγος του Θεού σου δίνει αλήθειες που απαιτεί και προσμένει και επιμένει να τις πιστέψεις και όχι κατά ανάγκη να τις κατανοήσεις. Είναι ξεκάθαρο. Άρα πολλά πράγματα θα αντιμετωπίσουμε σαν τη Μαρία, όχι σαν τον Ζαχαρία. Απορία δίχως αμφιβολία. Είναι εντάξει να έχεις απορία, ο Θεός δεν σε παρεξηγεί. Αλλά μην βάζεις αμφιβολία. Δηλαδή πώς θα το κάνεις? Θεός είναι, ξέρει να το κάνει. Θεός είναι, ο λόγος του είναι. Δεσμεύτηκε ο ίδιος με τον λόγο του. Ξέρετε τι δεν μου αρέσει στους λεγόμενους πεντηκοστιανούς χαρισματικούς χριστιανούς, στους οποίους και εμείς ανήκουμε εν μέρη, αν χρειαστεί να κατονομαστούμε έτσι, διότι πιστεύουμε στα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και το ότι το να μιλήσει κάποιος σε γλώσσες είναι η μόνη βιβλική ένδειξη, απόδειξη, εξωτερική απόδειξη ότι κάποιος έχει βαφτιστεί με το Πνεύμα το Άγιο. Πιστεύουμε ότι ο Άγιος Θεός θα κινηθεί με έναν τέτοιον τρόπο που θα ξεπεράσει τη διάνοια μας, τη σκέψη μας, θα αφήσει όλα αυτά τα πράγματα που νομίζαμε πίσω και θα μας φανερωθεί, θα είμαστε δίχως απορία. Δίχως αφιβολία. Κύριε, έχω μια απορία, αλλά σου την δίνω. Δεν ξέρω. Αυτό που σας είπα, οι πεντηκοστιανοί και χαρισματικοί, τι είναι να κάνουν, είναι να διατάζουν τον Θεό, να απαιτούν από τον Θεό, να στέκονται με ένα ύφος και να μιλάνε για τον Θεό σαν ένα μικρός τους φίλος. Θα σας αποδείξω ότι πουθενά δεν είναι τέτοια εικόνα. Ακριβώς το αντίθετο είναι. Μπροστά στον Θεό υπάρχει μόνο σέβας, δέος και ευλάβεια. Φοβερή χαρά, φοβερή ευφροσύνη, αλλά όχι το φιλαράκι μου, αλλά ο Κύριος της ζωής μου. Πολλοί πεντηκοστιανοί χαρισματικοί σήμερα θα απαιτήσουν από τον Θεό. Λες το λόγο σου. Ποιος εσύ να πει στον Θεό τι θα κάνει? Είναι η φύση του. Πιστεύεις σε θεραπεία? Απόλυτα. Γιατί δεν θεραπεύτηκες? Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν πάβει ο Θεός μου όμως να είναι θεραπευτής. Δεν πάβω ούτε εγώ να τον δοξάζω σαν θεραπευτή. Okay. Την ώρα που πονώ. Ας σταματήσουμε αυτό το καχύποπτο πνεύμα, αλαζονικό πνεύμα που διακατέχει τους περισσότερους πεντηκοστιανούς χαρισματικούς χριστιανούς που κάνουν δήθεν ότι θέλουν τον Θεό. Ο Θεός θα μας κάνει ό,τι θέλει, όχι εμείς τον Θεό. Ο Θεός είναι Κύριος. Αυτός επλάσεν εμάς, όχι εμείς Αυτόν. Και εμείς είμαστε πρόβατα της βοσκής του. Ψαλμός 100. Δόξα στον Κύριο. Θα πιστέψουμε στις αλήθειες και θα σας το αποδείξω. Θα σας κάνω μια άλλη ερώτηση για να καταλάβουμε για την τριαδικότητα. Okay? Για το πώς φαίνεται ο Θεός. Πώς πιστεύετε ότι όταν δούμε τον Κύριο Ιησού θα τον δούμε όπως αναστήθηκε με αυτό το σώμα? Θα τον δούμε έτσι? Είσαστε σίγουροι? Ποιος είναι ο Κύριος Ιησούς? Το αντίθετο που λένε οι Μορμόνοι. Οι Μορμόνοι λένε ο Θεός ήταν πρώην άνθρωπος και υπεριψώθηκε σαν Θεός. Και όλοι εμείς μπορούμε να υπεριψωθούμε. Και αν είσαι ένας καλός Μορμόνος, θα σου δώσουν έναν πλανήτη να διοικείς. Ας κρατήσουν τους πλανήτες τους. Κρατήσουν τα πάντα. Εγώ θα είμαι μπροστά στον Πατέρα, στον Υιόν και στο Πνεύμα του Άγιον και θα λαλάζω Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορας.
Λοιπόν, πιστεύετε ότι θα δούμε τον Κύριο ή τον Κύριο Ιησούν όπως μετά την Ανάστασή Του? Ποιος είναι ο Κύριος Ιησούς? Είναι Θεός? 1 Τιμωθέου 3:16. Ιδού το μυστήριο της ευσεβείας είναι μέγα. Ο Θεός εφανερώθηκε στη σαρκή. Μια ερώτηση. Αν ο Θεός ήταν διαφορετικός, θα μπορούσε να χωρέσει μέσα σε ένα σώμα? Θα μπορούσε να βάλει αυτό το κοστούμι? Έπειτα, εφόσον ο Ιησούς, ο άνθρωπος, δεν έπαψε να είναι Θεός, ούτε μια στιγμή, δεν είναι αυτή η χριστιανική διδασκαλία? 100% Θεός, 100% άνθρωπος, την ίδια ώρα. Δεν ενόμισε να αρπαγεί τον ανέησα με τον Θεό, αλλά η αυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφήν. Ήταν συνέχεια Θεός. Πώς μπορούσε να ήταν συνέχεια Θεός, αν είχε διαφορετικό σώμα? Δεν θα έπρεπε να έχει ακόμα ένα σώμα κάπου αλλού? Δεν είχε μόνο ένα σώμα? Καλά, μετά που αναστήθηκε και πήγε στη δόξα και ξαναπήγε στον θρόνο, στον ουρανό, πώς φαίνεται? Το ίδιο. Άρα, τι μας αποδεικνύει? Βγήκε από το ουράνιο σώμα, μπήκε στο, από το ουράνιο, δύο πράγματα, από το ουράνιο πνευματικό σώμα, μπήκε στο επίγειο φυσικό σώμα, ξαναμπήκε μέσα στο ουράνιο πνευματικό σώμα και δεν ξανάβγαλε το φυσικό επίγειο σώμα. Και σήμερα είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς. Αν ήταν διαφορετικός, δεν θα μπορούσε να παραμείνει σε έναν περιορισμένο σώμα. Μπορεί ο Θεός να είναι ο Κύριος Ιησούς, αφού είναι Θεός? Χωρίς την θεότητα του μέσα, αφού είναι Θεός? Είναι πανταχού παρών? Ναι, πώς? Δια του Πνεύματος του. Το καταλαβαίνεις? Όχι, το πιστεύεις? Ναι. Το πιάσατε αυτό που είπα, το καταλάβατε? Εγώ ούτε το πιάσα, ούτε το κατάλαβα. Απλώς το πιστεύω. Λέω ξανά, σκεφτείτε το. Ο Θεός, συγγνώμη που πάω σιγά σιγά, αλλά είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Τι μάθαμε στους Κορινθίους 15? Υπάρχουν σώματα επίγεια, υπάρχουν σώματα επουράνια. Υπάρχουν σώματα φυσικά, υπάρχουν σώματα πνευματικά. Έτσι είναι. Ο Θεός με το ουράνιο πνευματικό σώμα ήρθε σε επίγειο φυσικό σώμα, ξαναμπήκε στο ουράνιο πνευματικό σώμα και δεν άλλαξε η μορφή του σώματος του. Άλλαξε μόνο κάτι. Τι ήταν? Η δόξα. Η δόξα πάνω του. Ξαναντήθηκε τη δόξα. Θυμάστε τον Ματθαίο 17, που η επικεφαλίδα του πρέπει να είναι το The Mount of Transfiguration, το όρος της μεταμόρφωσης. Ξαφνικά ο Πέτρος, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος βλέπουν τον Κύριον Ιησούν, λέει να είναι τόσο φωτεινός, ωραίο όνομα αδερφή, φωτεινή, τόσο φωτεινός, που, θυμάστε τι λέει, που λευκαντής πάνω σε αυτή τη γη δεν μπορεί να λευκάνει. Τέτοιο φως. Τι είναι ο Θεός? Κατοικών φως απρόσιτων. Και είναι φως. Αλλά έχει σώμα.
Τον είδανε πάνω στο βουνό της μεταμόρφωσης. Με τη δόξα. Είδαν τον Ηλία, είδαν τον Μωυσή. Στη δόξα. Με σώματα. Ουράνια. Με σώματα πνευματικά. Και δεν ενδιαφέραν. Η διαφορά όλη είναι στην ποιότητα και όχι στην εμφάνιση. Αμήν. Τέλειος. Θα φαίνεσαι τέλεια, θα φαίνεσαι τέλειος. Θα φαίνομαι τέλειος. Γιατί θα φοράμε το ουράνιο σώμα. Αμήν. Τώρα το σκέφτομαι. Γι' αυτό ο Θεός, ο Θεάνθρωπος, που για πάντα θα παραμείνει Θεάνθρωπος, Θεός και άνθρωπος, πνευματικό και ουράνιο σώμα, μέσα σε φυσικό και επίγειο σώμα, Θεάνθρωπος, γι' αυτό επιμένει, ότι θα πάρει πίσω τα κόκκαλα από τους τάφους, τη στάχτη από το cremation που έχουν κάψει ανθρώπους, κόψει, φάγει τα ψάρια. Επιμένει ο Θεός. Θα τα ξαναπάρει πίσω για να τα ενώσει με το ουράνιο και το πνευματικό μας σώμα. Και θα είμαστε ακριβώς όπως είναι ο Κύριος Ιησούς. Και τελειώνω με μία τελευταία ερώτηση. Εάν έχουμε πιστεί ότι ο Κύριος Ιησούς τελικά είναι όντως αυτός που είπε η εικόνα του Θεού του αοράτου και φανερώθηκε μέσα στη δόξα του και έτσι θα φαίνεται στους αιώνας των αιώνων και γνωρίζουμε ότι ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο μεταξύ τους είναι τρία ίσα πρόσωπα, δεν διαιρούμε την ουσία. Μοιάζει ο Πατέρας στον Υιό? Το Πνεύμα το Άγιο μοιάζει στον Υιό? Ο Άγιος, 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 μοιάζουμε μεταξύ τους? Εμείς μοιάζουμε με τα πρόσωπα της Τριαδικότητας. Τι ωραία οικογένεια. Ο ένας Θεός. Τι Θεός είναι? Ακόμα και η έκφραση 4-8 πρώτη Ιωάννου και 4-16, ο Θεός είναι αγάπη. Δεν μπορεί ο Θεός να είναι ένα άτομο και να είναι αγάπη. Ακόμα και η έκφραση ο Θεός είναι αγάπη, θυμάστε που αναφέραμε, ανακαλύψαμε μέσα από το Ελοχήμ ότι ο Θεός είναι πάνω από ένα πρόσωπο, πάνω από ένα πρόσωπο, δεν είναι δύο, γιατί δεν είναι τέσσερα, είναι τρία. Και στα ελληνικά ο Θεός είναι αγάπη, ανοίξτε το οποιοδήποτε λεξικό θέλετε. Η αγάπη είναι κάτι το οποίο μπορεί να υπάρξει, να λειτουργήσει με ένα μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων. Ο Θεός είναι αγάπη από μόνος Του. Ο Θεός είναι οικογένεια από μόνος Του. Κι όμως, εκεί που δεν χρειάζεται κανένα, εμείς τον χρειαζόμαστε. Ξεχάστε το. Ο Θεός δεν μας χρειάζεται. Θα το πω και πάρτε το σωστά. Δεν μας έκανε γιατί μας χρειάζεται. Μας έκανε να μας απολαύσει. Αποκάλυψη 5:11. Παροιμίες 16:4, τα πάντα, τα
να έκανε για την δόξα του. Ρωμαίους 11:36. Τα πάντα εξ αυτού και δια αυτού και προς αυτόν. Κολοσσέις 1:16-17, τα πάντα χτίστησαν από αυτόν και δι' αυτόν. Thank you, Lord. Αποκάλυψη 5:11, άξιος η Κύριε. Λαβήν τη δόξα και τη δύναμη και την τιμή και την δύναμη ότι σε έκτισα τα πάντα και δια το θέλημά σου εσύ και εκτίστησα. Θέλω να εμβαθύνω λίγο. Βλέπετε, έχουμε το original, μπροστά μας και επειδή το King James Bible είναι ο προνοητικά διατηρημένος λόγος του Θεού, μας δίνει τη σωστή εξήγηση. Ξέρετε, το θέλημα δεν είναι απλώς θέλω κάτι. Ξέρεις, μπορεί να θέλω κάτι γιατί το χρειάζομαι. Ή μπορεί να θέλω κάτι γιατί το αγαπώ τόσο πολύ. Άλλο θέλω την γυναίκα μου και άλλο θέλω ένα iPhone. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Εντάξει, μεγάλη διαφορά. Ακούστε στο αγγλικό πώς το λέει. 5:11. Συγγνώμη, 4:11. Thou art worthy, O Lord, 4:11, Revelation 4:11. To receive glory and honor and power, for how thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Γιατί μας έκανε, γιατί μας θέλει, γιατί μας θέλει, γιατί μας θέλει, για να μας απολαύσει. Γιατί μας θέλει να μας απολαύσει, για να τον απολαύσουμε.